Μας το λέει. Μας το λέει έξω από τα δόντια. Και εκτός από αυτό, περιμένει και δεύτερο παιδάκι. Ήδη έχει ένα αγοράκι. Όπου να είναι τώρα, θα γεννήσει η γυναίκα του. Και σκέφτονταν κάποια στιγμή να φύγουν στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στο Καναδά, γιατί η γυναίκα του κατάγεται από εκεί. Και είδαν ότι τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα στην Ελλάδα. Μας μιλάει για όλα αυτά όμως. Τέλεια, πάμε να το ακούσουμε. You think you've heard this before. Λέμε μετακόμιση στη μεσημεριανή ζώνη. Εσύ όμως δεν είσαι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έκλεισε ένας κύκλος με την Ελένη. 6 χρόνια, κάθε εβδομάδα, 2 φορές τη εβδομάδα, νομίζω ότι τις διατροφής έχω την εντύπωση ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Εσύ τουλάχιστον για μένα. Τον κύκλο ή η Ελένη. Το κλείσαμε αμοιβαία αυτό το κύκλο. Έχουμε αφήσει μια μικρή πόρτα. Αλλά νομίζω ότι αυτή η τακτική, πολύ συχνή επαφή, νομίζω ότι έκανε τον κύκλο της. Καλώς ήρθατε στο πρώτο Junior Masterchef της Ελλάδας. Masterchef Junior, το έχεις παρακολουθήσει? Αποσπασματικά. Σου άρεσε? Καταρχάς, θα σου πω ότι το θεωρώ εξαιρετικό κόνσεπτ από την καθαρά διαιτολογική του πλευρά. Όταν βάλεις ένα παιδί στην κουζίνα να μάθει να κάνει δηλαδή κάποια φαγητά μόνο του, τότε εξοικειώνεται με τροφές που κάτω από άλλες συνθήκες μπορεί να μην του άρεζαν. Για παράδειγμα, έβλεπα μια φορά μια εκπομπή που τα παιδιά έκαναν μούσα από ρεβίθι, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Που ένα παιδί όταν άκουσε τη λέξη μούσα, του έρθει στο μυαλό το μου σοκολάτας. Αλλά τελικά ήταν μούσα από ρεβίθι, που σημαίνει ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι το παιδί να φάει ένα όσπριο, το οποίο κάτω από άλλες συνθήκες μπορεί να μην έτρωγε. Τα παιδιά που βλέπουν και ο κόσμος που βλέπει αυτή την εκπομπή, πιστεύω ότι σίγουρα θα κερδίσει. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η εκπομπή είναι ένα θετικό της τηλεόρασης στην κοινωνία. Αν ερχόταν ο γιος, ο Γιώργος, και σου έλεγε: Παπά, εγώ θέλω να πάω στο MasterChef Junior. Θα ήσουν θετικός? Ναι, θα ήμουν θετικός. Θα ήμουν θετικός. Η μοναδική επαφή που έχει ο γιος μου, βέβαια, με την κουζίνα μέσα στην είναι ότι προσπάθησε να το βάλει η γυναίκα μου στο να γυρέψει. Έβαλε ένα αυτοκινητάκι του μέσα στην κατσαρόλα. Το έχει συνδέσει ακόμα. Τέλος Γενάρη, γίνεσαι για δεύτερη φορά μπαμπάς. Πώς το πεις? Θα σου πω ένα, δεν νιώθω όπως ένιωθα την πρώτη φορά. Δηλαδή όταν πλησίζανε αυτές οι μέρες στο πρώτο μας παιδί, είχαμε απίστευτη αγωνία. Δηλαδή ήμουνα με το αυτή στην κοιλιά της γυναίκας, όταν κλώτσισε, αν έκανε, κινήθηκε, δεν κινήθηκε. Τώρα δεν δίνουμε καμία σημασία. Δηλαδή τώρα μου λέει η γυναίκα μου πονάω και λέω εντάξει, άλλαξε πλευρό. Ξέρετε το φίλο του μωρού? Δεν το ξέρουμε, όχι. Πολλά ζευγάρια αντιμετωπίζουν αυτό που αντιμετώπισες και εσύ με τη γυναίκα σου, τη Γλύκα. Την χιλιομετρική απόσταση. Ποιο είναι το μυστικό για να μην διαλυθεί ένας γάμος ή μία σχέση? Όταν το ζευγάρι το ένα είναι στη Δύση και το άλλο στην Ανατολή. Αυτό. Κοίταξε, νομίζω το μυστικό είναι το πόσο πολύ θέλεις κάποιον. Αν πραγματικά δηλαδή καταλαβαίνεις ότι ο άλλος είναι ο άνθρωπός σου, τότε νομίζω δεν έχουν σχέση τα χιλιόμετρα. Κάποια στιγμή σκέφτηκες να χωρίσεις λόγω απόστασης? Δεν σκέφτηκα να χωρίσω. Αρκετές φορές μου σκέφτηκα να πάω εγώ εκεί, να μετακομίσω. Λόγω της κρίσης και λόγω της κατάστασης στην Ελλάδα. Είχαμε ένα πολύ έντονο προβληματισμό πριν από περίπου ένα εξάμηνο, γιατί η γυναίκα μου και ο γιος μετακόμισαν το καλοκαίρι στην Ελλάδα μόνιμα. Το ζυγίσαμε πάρα πολύ. Αποφασίσαμε όμως ότι θα μείνουμε στην Ελλάδα, ότι θα παλέψουμε εδώ, ότι ακόμα και πιο φτωχά αξίζει να ζει στην Ελλάδα. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει η κατάσταση εδώ. Θεωρούμε τους εαυτούς μας τυχερούς που έχουμε έτσι το πίσω μέρος του μυαλού μας αυτή την πιθανότητα ότι μπορούμε με μια σχετική ευκολία να ζήσουμε και σε ένα άλλο μέρος. Η γυναίκα σου που έχει μεγαλώσει, έχει γεννηθεί στον Καναδά, πώς της φαίνεται τώρα εδώ στην Ελλάδα? Γιατί δεν έχει καμία σχέση ο Καναδάς με την Ελλάδα. Το ιδιωτικό επίπεδο του Καναδά δεν συγκρίνεται. Η γυναίκα μου έχει υποστεί ένα απίστευτο πολιτισμικό σοκ από πάρα πολλά πράγματα της καθημερινότητας. Αλλά είναι Ελληνίδα, που σημαίνει ότι έχει το γονίδιο του Έλληνα και προσαρμόζεται σχετικά εύκολα. Η γυναίκα μου είναι από τους τύπους δηλαδή που θα πάει στο σούπερ μάρκετ και θα πάρει το χαρτάκι, αν και είναι μόνη της, ας πούμε, για να περιμένει στην ουρά για να αγοράσει ένα τρόφιμο. Είναι πολύ ευγενής άνθρωπος ο κύριος Παπαλαζάρου.
πάντα. Τον παρακολουθούσα πάντα. Τρομερός είναι και, μου πολύ καλός στη δουλειά και του. Και μου έκανε εντύπωση που βλέπουμε ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, το είπα, να καταλαβαίνει ότι ναι, δεν έχω να δώσω κάτι παραπάνω αυτή την χρονική στιγμή στο τηλεοπτικό κοινό και καλύτερα είναι να φύγω και να ξαναγυρίσω με νέες φρέσκες ιδέες. Αυτό το βλέπουμε σπάνια. Δημιούργησε νομίζω πρόβλημα, Τζορτζόλα, και η αλλαγή της ώρας, έτσι. Γιατί ο κύριος Παπαλάζαρο, ξέρω, έχει ένα γραφείο που εκείνη η κανονική του δεν δουλειά. Δεν θα είχε πρόβλημα. Και δεν μπορούσε. Φλωριντά μου, δεν θα είχε. Πρόβλημα. Γιατί ούτως ή άλλως θα εμφανιζόταν μία με δύο φορές την εβδομάδα, Φλωριντάκι μου. Γλυκό εμφανιζόταν ο κύριος Παπαλάζαρο. Ναι, Τζορτζόλα, μία φορά την εβδομάδα. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος έχει ένα γραφείο και από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 6 ναι, το θέμα δεν είναι αυτό για την ώρα. Το θέμα είναι ότι είδε ότι έκανε ένα κύκλο άνθρωπος επαγγελματικό στη συγκεκριμένη εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη και γι' αυτό αποφάσισε μαζί με την Ελένη Μενεγάκη. Ήταν κοινή απόφαση στο να μην είναι φέτος. Μπορεί του χρόνου να τον δούμε. Αυτό ή μπορεί να μας κάνει και μία έκπληξη να τον δούμε και στη μέση της τηλεοπτικής σεζόν. Από εκεί πέρα, αυτό με το γραφείο έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά δεν ήταν αυτό που τον απασχολούσε. Το θέμα του ήταν άλλο. Ήταν πάντα άλλο. Ελπίζω τουλάχιστον να μην φύγει κανένα. Ήταν Καναδά, οικονομικό το θέμα γιατί καθόλου. Όχι. Δεν πληρωνόταν από την. Εγώ επειδή σε ρωτάω, γιατί ξέρω ότι δεν είχε πρόβλημα. Όχι, δεν πληρωνόταν. Δεν συζητήσαμε ποτέ οικονομικά. Διαφήμιζε την δουλειά του. Βέβαια, μα το έχει πει και ο άνθρωπος. Ελπίζω να μην φύγει για Καναδά, διότι η γυναίκα του, ναι, όντως. Όχι, περιμένουμε τώρα να γεννήσει το δεύτερο το παιδάκι. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Οικονομικά μου είπε ότι όπως όλες οι δουλειές περνάνε οικονομική κρίση, έχουν τα σκαμπανεβάσματά τους. Και κάτι ακόμα ήθελα να πω για την Ελένη Μενεγάκη, το οποίο θα μου έρθει στο μυαλό. Άμα το θυμηθείς, όχι, όχι, άμα το θυμηθείς μετά να μας το πεις. Περιμένετε, θα το θυμηθώ. Εντυπωσιακό πάντως ήταν και ότι θα έστελνε το παιδί της ο MasterChef, έτσι, γιατί δεν είναι πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν στη τηλεόραση και λένε ότι το θυμηθείς. Να, ρίξτε το. Ότι διατηρεί ακόμα πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Ελένη Μενεγάκη, όπως και με τον κύριο Γκουντάρα και την κυρία Γελαλή, με όλη την ομάδα. Και βέβαια με την πολύ καλή του φίλη Αργυρό Μπαρίγου, που τον ρώτησε κάποια στιγμή, του λέει δεν θα πας, λέω, στην πολύ καλή σου φίλη στην εκπομπή της Αργυρός. Μου λέει όχι, λέει, δεν με χρειάζονται εκεί, έχουν άλλον πολύ καλό συνάδελφο. Θα πάει πάντως κάποια στιγμή στην κυρία Μενεγάκη. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πάει ως καλεσμένος, όχι ως συνεργάτης. Αυτά. Φάγανε το Σπύρο από το MasterChef.